Είναι αλήθεια και έτσι θα πάει ότι πάνε σε μια νέα κίνηση να δώσουν ένα τέλος πάντων ποσό ή να πρημοδοτήσουν αυτά τα οποία πληρώνουμε στο ηλεκτρικό ρεύμα με κάποιο τρόπο? Κοιτάξτε, από την αρχική εξαγγελία που είχαν για τα μέτρα στήριξης σε σχέση με την τιμή στην ενέργεια και δει στο ηλεκτρικό ρεύμα, είχαν ανακοινώσει ότι πέρα από το επίδομα των έως 600 ευρώ, το Power Pass όπως σωστά είπατε πριν, θα υπάρξει μια επιδότηση, επιπλέον επιδότηση πλέον στο λογαριασμό, που θα τη βλέπουν οι πολίτες να αφαιρείται από τους, στην τιμή του, με συγχωρείτε, στην τιμή της ενέργειας, θα τη βλέπουν οι πολίτες στους λογαριασμούς τους. Θα επιδοτήσουν το καθαρό σε ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια ή θα επιδοτήσουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής με αυτές τις τρελές αυξομοιώσεις, γιατί αυτό άκουγα πριν από λίγο? Αυτό είναι που φοβάμαι εγώ, και ότι θα επιδοτήσουμε ξανά τη ρήτρα αναπροσαρμογής, αντί να γίνει μια προσπάθεια, τουλάχιστον για το διάστημα που έχουμε τόσο αυξημένες τιμές στην ενέργεια, να γίνει ένα πάγωμα της ρήτρας αναπροσαρμογής για όλους τους πολίτες, τα πρότυπα που οι ίδιες οι εταιρείες είχαν προτείνει το προηγούμενο διάστημα και πολύ μην περιμένοντας ο επιπνάσεις, συνδέθηκαν δηλαδή σε κλειδωμένα τιμολόγια χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής. Υπάρχουν πολίτες που έχουν υπογράψει συμβάσεις με τους παρόχους για κλειδωμένα τιμολόγια, ξέροντας τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Αυτό έπρεπε να γίνει οριζόντια κατά την άποψή μου για το επόμενο τουλάχιστον εξάμηνο, και βλέπουμε ανάλογα την εξέλιξη της τιμής της ενέργειας. Μάλιστα. Όπως ξέρετε, αυτές είναι πολιτικές αποφάσεις, λαμβάνονται και την απόφαση λαμβάνεται υπόψη προφανώς. Το πιο κακό απ' όλα, να το πω έτσι, είναι αυτό που άκουσα να λέτε, ότι ο φόβος σας, αυτό που εκφράζεται ως φόβο και λέτε, εγώ τι φοβάμαι, ότι αυτή η κατάσταση θα παγιωθεί. Κοιτάξτε, εγώ θα, επειδή είμαι φοροτεχνικός, τα πράγματα τα βλέπουμε, έχουμε συνηθίσει εμείς να είμαστε ορθολογιστές, πραγματιστές και να μιλάμε με αριθμούς και να θυμόμαστε παραδείγματα. Παρόμοιο ζήτημα είχε τεθεί όταν είχε μπει πρώτη φορά το ΕΤΙΔΕΠ, μετεξελίχθηκε σε ένθια, που ήταν προσωρινό, που ήταν έτσι, και αυτό έγινε, αν θυμάστε καλά, το 12, έτσι. Έχουμε 22, είναι 10 χρόνια μετά παραμένει, και μάλιστα είναι ο φόρος με τη μεγαλύτερη σπραξιμότητα. Μην αυτή η ρήτρα αναπροσαρμογής παγιωθεί, και τελικά η όποια μείωση της τάξης του 10, 15, 20% δίνεται κάθε φορά, τη θεωρούμε και ευεργέτημα. Αυτό μένει. Μάλιστα. Νομίζω ότι τα είπατε όλα. Θα το θεωρούμε ευεργέτημα εάν μας επιδοτούν ή μειώνουν το 10 ή 15% αυτής της ρήτρας αναπροσαρμογής. Αυτό εγώ, είναι το κοιτάξτε, ένα. Κοιτάξτε κυρία Δουμπιεράκη, εγώ αναγνωρίζω ότι το ζήτημα ξεπερνάει την ελληνική πραγματικότητα και είναι ευρωπαϊκό, και θα πρέπει η Ευρώπη να μπει μπροστά, οι μεγάλες οικονομίες να μπουν μπροστά και να στηρίξουν σε αυτή την περίπτωση τα νοικοκυριά, γιατί καλά, η χώρα μας έχει ούτως ή άλλως την ίδια μορφή, ότι βγήκαμε από μια δεκαετή οικονομική κρίση και ήρθε η κρίση υγειονομική που μετεξελίχθηκε σε τεράστια οικονομική, ήρθε τώρα και ενεργειακή. Δηλαδή η κρίση μας, η χώρα μας είναι σε μια διαρκή οικονομική. Ναι, υπάρχει πάντα κάτι που μας βρίσκει μπόσικους. Δεν υπάρχει απόθεμα πλέον. Πραγματικά δεν υπάρχουν αποθέματα για να στηρίξουν τις όποιες αυξήσεις. Δεν είμαι από αυτούς που τα πιστεύουν τόσο πολύ στην τύχη. Όλα τα πράγματα έχουν τη δική τους την σημασία, με τη ροή που έρχονται, έτσι όπως γίνονται. Το ένα ακολουθεί μετά το άλλο. Εντάξει, αυτή είναι η δική μου η άποψη και η δική μου η πολιτική. Δεν θα με ακούσετε να λέω πολύ συχνά είμαστε τυχεροί, είμαστε άτυχοι. Αυτοί είμαστε, αυτά κάνουμε, αυτά μας κάνουν, εκεί μας βρίσκουν μπόσικους, εκεί μας βαράνε και όλα τα υπόλοιπα. Για να τελειώνουμε με τα υπόλοιπα τα παραμύθια, κρατάω αυτό που λέτε, ότι θα θεωρούμε ότι πραγματικά είναι ευεργέτημα η όποια μείωση και ξανά αύξηση, αυτές οι αυξομοιώσεις που θα έρχονται συνεχώς στις δικές μας τις τσέπες. Θα ανοίξει αυτή η πλατφόρμα εκεί κατά τις 15 Ιουνίου ή μέσα στον Ιούνιο, εν πάση περιπτώσει, όπως λένε? Βγήκε χθες την υπουργική απόφαση. Αναφέρεται ότι η πλατφόρμα θα ανοίξει μετά τις 14 και θα παραμείνει ανοιχτή ως 36. Κρατήστε εδώ μια μεγάλη ένσταση που έχω. Γύρω από αυτό να συζητήσουμε μετά, αν θέλετε. Τι εννοείτε?
14 με 30 έκτου, που είναι η ημερομηνία, το διάστημα που θα υποβάλλεται το Power Pass, είναι η περίοδος που σήμερα που μιλάμε λήγουν οι φορολογικές δηλώσεις. Για να υποβληθεί η συγκεκριμένη δήλωση, απαιτούνται οι κωδικοί του Taxi Net. Περιμένω την εφαρμοστική και ελπίζω, έτσι, και καλό πριν βγει τους φορείς, το Υπουργείο, να εντάξει στους φορείς που μπορούν να υλοποιήσουν το Power Pass, πέρα από τους πολίτες, και τα κέψε. Αντίθετη περίπτωση, από τώρα λέω, πριν καν ανοίξει η πλατφόρμα, ότι είναι αδύνατον οι λογιστές να εκκρεμούν 4,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις ακόμα να υποβληθούν, να λήγουν στις 30 έκτου και να έρθει μια πλατφόρμα επιπλέον, η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί ακριβώς στις καταληκτικές ημερομηνίες των φορολογικών δηλώσεων. Και κάτι άλλο, μισό λεπτό. Εάν δεν έχω υποβάλει τη φορολογική μου δήλωση, αν δεν δουν ποια είναι τα δικά μου τα φορολογικά τα δεδομένα, εκτός αν υπάρχει ένα πλαφόν που λέει μέχρι τάδε χιλιάδες ευρώ εισόδημα, οικογενειακό εισόδημα ή μονογονειακή οικογένεια κλπ. Θα είσαστε δικαιούχοι ή όχι του Power Pass. Διαφορετικά, αν δεν έχουν φορολογικά στοιχεία, πώς θα υποβάλω εγώ, αν δεν έχουμε λήξει. Τα φορολογικά στοιχεία, το εισόδημα που θα ληφθεί υπόψη και το όριο είναι 45.000 ευρώ, αφού αφαιρεθεί ο φόρος που έχει παρακρατηθεί από μισθωτού συνταξιούχου αλλά και από επιχειρήσει, δηλαδή το καθαρό που μπαίνει στην τσέπη μα, θα ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα του 2020, και αυτό είναι καλό, γιατί εντάσσει ακόμα περισσότερο κόσμο, με δεδομένο ότι το 2020 ήταν η χρονιά COVID, όπως θυμάστε, που όλων τα εισοδήματα ήταν μειωμένα. Σε περίπτωση που κάποιος υποβάλει πρώτη φορά φορολογική δήλωση το 2021, μόνο τότε θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία της δήλωσης του 2021. Όλα αυτά καλά. Το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση, το λέω τόσο, το τονίζω, δεν υπάρχει περίπτωση οι φοροτεχνικοί, όσο και να θέλουν, να μπορέσουν να υποστηρίξουν Power Pass 14 με 30 Ιουνίου. Και αυτό σας εξήγησα το λόγο. Έχουμε 4,5 εκατομμύρια δηλώσεις να υποβάλουμε μέχρι τότε. Ακόμα και αν πάει να οι δηλώσεις πιο πίσω 15-20 μέρες, πάλι δεν προλαβαίνουμε. Ή θα πρέπει να εντάξει και τα ΚΕΠ, να μπορούν τα ΚΕΠ. Δεν θέλω να πιστέψω ότι θα είναι μια εφαρμογή αντίστοιχη με το Fuel Pass, που πολλοί πολίτες δοκιμάζοντας το κάνουν μόνοι τους στη λογική του. Ένα κλικ είναι, εύκολο είναι, εν πάση περιπτώσει, κατέβασαν, θα θυμάστε, το app, τα κινητά τους, δεν μπορούσαν να το υποστηρίξουν και τελικά δεν το εξαργύρωσαν ποτέ και ακόμα και σήμερα δεν έχει το στήριξη. Σωστά. Τα βάζω όλα στο κάδρο. Πρέπει άμεσα να αλλάξει η ημερομηνία ή να δοθεί η ημερομηνία πιο ανοιχτός ορίζοντας. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Αν η πλατφόρμα είναι ανοιχτή μέχρι τέλος Ιουλίου, όσοι πολίτες δεν έχουν κάνει τη δήλωσή τους μαζί με τη δήλωσή τους, να υποβάλουν το Fuel Pass και το Power Pass, τι θα αλλάξει. Δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική το Υπουργείο βάζει μια πλατφόρμα πάνω στις καταληκτικές ημερομηνίες και όλα με κωδικούς του TaxisNet. Άρα λοιπόν δεν θα ακούμε κωδικούς του TaxisNet, πάμε στο λογιστή μας. Ο λογιστής θα πληρωθεί, ναι, θα πληρωθεί, αλλά δεν είναι το ζήτημα αυτό. Πρέπει να εξυπηρετήσει τον πελάτη του σωστά, χωρίς λάθη και χωρίς πίεση. Πέρα από αυτό, γιατί αυτό αφορά τον κλάδο και ο κόσμος ενδιαφέρεται για τους δικαιούχους και ίσως τον κουράσω. Είπαμε λοιπόν ότι το εισόδημα είναι 45.000 ευρώ. Λαμβάνεται το 2020, αφού θα ρυθμούν οι φόροι. Τι γίνεται τώρα με τους αριθμούς παροχής ρεύματος? Η επιδότηση είναι έως 600 ευρώ, αφού αφαιρεθούν πρώτα όλες οι επιδοτήσεις που έχουν δοθεί από το ελληνικό δημόσιο και είναι αποτυπωμένες πάνω στους λογαριασμούς από Δεκέμβριο έως και Μάιο, και τυχόν επιδοτήσεις που έχουν λάβει οι πολίτες από τους παρόχους. Κάποιες εταιρείες έδιναν μια επιπλέον επιδότηση. Αφαιρούμε όλα αυτά, στην επιπλέον επιβάρυνση επιδοτείται το 60%. Νομίζω ότι έγινε κατανοητό αυτό. Ωραία. Και σταματάμε εκεί, γιατί και ο χρόνος με πιέζει και πρέπει να αποχωρήσω. Αλλά νομίζω μας δώσατε το στίγμα ή το πλαίσιο. Για τις κατοικίες, αν θέλετε, που είναι σημαντικό. Ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση του πίνακα 6. Είναι ο πίνακας που δηλώνουμε το ενίκιο
για παιδιά που σπουδάζουν στο εξωτερικό της χώρας και παραμένουν προστατευόμενα μέλη. Πρέπει υποχρεωτικά να αναγραφεί εκεί ο αριθμός παροχής του διαμερίσματος που μένει ο φοιτητής. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορέσει να πάρει την όποια επιδότηση δικαιούται. Άσε να ανοίξει, κύριε Χριστοφοράκη, η πλατφόρμα, και από τη στιγμή που θα ανοίξει η πλατφόρμα, εδώ θα είστε, εγώ το λέω από τώρα για να ξέρει ο κόσμος, έτσι ώστε να τους δώσουμε όλες εκείνες τις πληροφορίες και για τους φοιτητές και για εκείνους που νοικιάζουν και για ό,τι άλλο, για το τι δικαιούται, πώς δεν δικαιούται, τι κάνει, τι πρέπει να προσέχει και όλα τα υπόλοιπα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τουλάχιστον για τις πρώτες πληροφορίες. Καλημέρα σας. Καλημέρα.